Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, 24 λεπτά μετά τις 4 και έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον υποψήφιο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Όμως θα ζητήσω την υπομονή του για ένα λεπτό. Πάμε στην Ιερουσαλήμ, γιατί ξεκίνησαν οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό ομολογό του. Επισκέπτεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Ισραήλ. Να ακούσουμε για ένα λεπτό τι λέει αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Καθώς και τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με πιο συγκεκριμένα και στέρεα βήματα στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και στην ευκαιρία αξιοποίησης του μεγάλου και υψηλής στάθμης επιστημονικού προσωπικού των χωρών μας και ιδίως των νέων επιστημόνων. Okay, we have realized that there is a vast number of Israeli tourists visiting Greece every summer. Nevertheless, we can also enforce. Θα επανέλθουμε στην Ιερουσαλήμ αν χρειαστεί για να ακούσουμε τη συνέχεια της συνέντευξης και των δηλώσεων Τσίπρα Νετανιάχου. Πάμε τώρα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλώς σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καταρχάς να πω ότι χαίρομαι που ο κύριος Τσίπρας έχει πάει στο Ισραήλ. Χαίρομαι που συνεχίζει την πολιτική των καλών σχέσεων με το Ισραήλ και της ενισχύσεω του στρατηγικού άξονα Ελλάδος-Κύπρος-Ισραήλ-Αιγύπτου. Θέλω να θυμίσω ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε ένα έντονο κομμάτι πολύ αντιϊσραηλινό και χαίρομαι που ο κ. Τσίπρας το ξεπερνάει και συνεχίζει την πολιτική που είχαμε ξεκινήσει και εμείς με τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, πάμε στις εξελίξεις στην Νέα Δημοκρατία. Για να είμαι δίκαιος, να θυμίσω ότι η αναγνώριση του κράτους Ισραήλ έγινε επί Πρωθυπουργίας Κώστα Μητσοτάκη, έτσι. Τότε έγιναν οι επίσημες διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Ισραήλ. Σωστά. Πάμε τώρα στις εξελίξεις στην Νέα Δημοκρατία. Για να θυμόμαστε ποια παράταξη κάνει τα καλά, τα λέω αυτά. Ναι, πάμε στην παράταξη τώρα που δεν μπορεί να βγάλει αρχηγό. Τελικά θα καταφέρετε να βγάλετε αρχηγό και πότε και πώς. Θα βγάλουμε αρχηγό, μην αναγωνιάτε, σε δύο εβδομάδες. Σε 2-3 εβδομάδες. Κάπου εκεί, θα μην πω την ημερομηνία και δεσμευτώ, αλλά πάντως μέσα στο 2015. Πώς θα προλάβετε, γιατί οι γνωρίζοντες λένε ότι για να βρεθεί μια σοβαρή εταιρεία να κάνει την εκλογή όπως έχετε αποφασίσει, χρειάζεται 3 μήνες προετοιμασία και 3 εκατομμύρια ευρώ αμοιβή. Υπάρχουν αρκετές λύσεις. Χθες την εβδομάδα, όπως γνωρίζετε, πήραμε απόφαση σε 2 μέρες αν έχουμε λύση τεχνική για το ίντερνετ. Θα μπορούμε να εξετάσουμε την πιθανότητα τη χειρόγραφη διαδικασία μέσω του Υπουργείου Ιστορικών. Με προκαθορισμένες κάλπες, ώστε να αποφεύγει την διπλοσυφία. Σε κάθε περίπτωση θα βρούμε λύση. Αυτό είναι σαν σίγουρος. Λέτε ότι μπορεί να πάτε και με χειρόγραφη διαδικασία, με λίστες. Αυτό αποφασίστηκε χθες στην κοινωνική μας ομάδα. Ότι δεν έχει αποφασίσει να πάμε, αποφασίστηκε να το εξετάσουμε και θα αποφασίσει η κοινωνική μας ομάδα την διαδικασία σε 2-3 μέρες σε νέα συνεδρία, αφού έχουμε όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Λέτε δηλαδή ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκλογές θα γίνουν το αργότερο σε 3 εβδομάδες. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο οι εκλογές θα γίνουν σχετικά γρήγορα. Δεν θέλω να βάλω χρονικό προσδιορισμό, μου πείτε το 3 γίνει 4 εβδομάδες, το 3 γίνει 2. Λέω όμως ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η περιπέτεια θα λήξει. Τώρα, χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα έπεσαν οι τόνοι, αλλά δεν ήταν εκεί ο Βαγγέλης Μημαράκης που νωρίτερα είχε παραιτηθεί. Και δεν ήταν επίσης Σαμαράς και Καραμανλής. Το θεωρείτε κανονικό αυτό? Κοιτάξτε, όσον αφορά την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, νομίζω ότι καλά έκαναν και δεν ήταν. Υπό την έννοια ότι σε μια κοινωνική ομάδα θα έχει ένταση, δεν έχει νόημα οι δύο άνθρωποι που αποτελούν αυτή τη στιγμή τις εφεδρείες της παράταξης, και αναφέρομαι στον κατά πρώτον τον Κώστα Καραμαλή και κατά δεύτερον τον Σαμαρά, δεν χρειάζεται να είναι μέσα σε όλα αυτή τη φασαρία που θα μπορούσε να συμβεί. Είναι λογικό. Έτσι, αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα πηγαίνουμε σε αυτούς τις κρίσιμες ώρες εκεί που βγάζουμε άκρη. Επομένως, έχουμε. Είναι και εγώ το καθένα φορά το παρομοιάζω με τους φίλους μου με την ύπαρξη εφετείου και αρείου πάγου. Πρέπει να έχεις πάντα και ένα δεύτερο βαθμό. Δεν μπορεί να τα λύσεις όλα σε ένα βαθμό. Είναι λογικό όταν το κόμμα παράσεται οι δύο πρώην αρχηγοί να μην είναι παρόντες στη συνεδρίαση στην οποία κρίνεται η πορεία, η ενότητα της παράταξης? Γιατί το λέτε ότι είναι λογικό? Η συνεδρίαση πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ ήρεμη συνεδρίαση. Τα βρήκαμε μεταξύ μας. Αφήσαμε πίσω μας το φιάσκο της Κυριακής. Παραλαμβάνω, όλα πήγαν όσο καλύτερα γινόντουσαν. Τώρα, ο κ. Μημαράκη προφανώς δεν ήρθε και αυτός σε μια προσπάθεια να υπάρχει μια εκτόνωση όλης αυτής της φασαρίας που είχε προηγηθεί. Ξέρετε τι συνέβη, αλήθεια, τι πιστεύω. Το φιάσκο της Κυριακής δημιούργησε πολλά νεύρα. Και στους οπαδούς μας, δημιούργησε πολλά νεύρα και μεταξύ μόνο των υποψηφίων και μεταξύ των βουλευτών. Γενικά ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή. Πάνω στα νεύρα, καμιά φορά λέτε για μια κουβέντα παραπάνω. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Αυτά τα αφήνουμε τώρα πίσω μας και πάμε παρακάτω. Ποιος είπε μια κουβέντα παραπάνω? Ο καθένας, και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Δεν ξέρω τον εαυτό μου.
Όλους μας βάζω μέσα. Ο κύριος Μημαράκης καλά έκανε και παραιτήθηκε, κατά τη γνώμη σας. Εγώ δεν είχα ζητήσει την παραίτηση του κύριου Μημαράκη, εγώ προσωπικά. Όπως είμαστε. Ήμουνα, θεώρησα ότι δεν έπρεπε να ζητήσει την παραίτηση, θα σου πω και ποιος ήταν ο λόγος. Την ώρα που είχε τέτοιο πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, δεν θα έπρεπε να εμείς με τις δηλώσεις μας και τις κινήσεις μας να επιτείνουμε την αίσθηση της κρίσης. Υπό αυτή την έννοια, και επειδή να είμαι απολύτως ειλικρινής, ναι, μεν ο πρόεδρος του κόμματος έχει τη γενική πολιτική ευθύνη για ό,τι συμβαίνει. Αλλά ως προς την επιλογή της εταιρείας δεν είχε μεγαλύτερη ευθύνη από τη Φαγόπα, η Μοσκάρη. Θεώρησα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να θέσω θέμα παρέτησης του κ. Μημαράκη. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Μημαράκης, από ό,τι είπε ο ίδιος ο κ. Ιωάννης Νικολάου, εκνευρίστηκε με το πρωτοσέλιδο του Έθνους και τα παραπολιτικά που είχαν γράψει και αποφάσισε να παρετηθεί. Τώρα, να σου πω, αυτό πια από αυτό είναι δικό του θέμα, δεν μπορώ να το αποδείξω. Επειδή αναφερθήκατε στο διάλογο που είχατε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, σας καλούσε ο κύριος Μημαράκης να πάρετε εσείς που μιλάτε, όπως έλεγε, τον Αντώνη Σαμαρά, για να διευκρινίσει, να ξεκαθαρίσει ότι δεν κρύβεται πίσω από διαλόγους του τύπου μετά το φιάσκο πρέπει να παραιτηθεί ο Μημαράκης. Πήρατε τελικά τον κύριο Σαμαρά τηλέφωνο? Όχι, δεν πήρα εγώ τον κύριο Σαμαρά τηλέφωνο. Το διάβασα όμως το Έθνος την επόμενη μέρα διάψευση του σχετικού παραπολιτικού από τον κύριο Σαμαρά και άκουσα τον κύριο Σαραντάκο στο Μέγκα που είπε ότι ο κύριος Σαμαράς διαψεύδει το σχετικό παραπολιτικό ρεπορτάζ. Δεν μιλήσατε δηλαδή με τον κύριο Σαμαρά όχι, μετά από όχι. Αυτό. Μετά από απειλώντα αυτά. Τώρα, ο κύριος Βαρβιτσιώτης, το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας νωρίτερα στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε ότι νιώθει αηδία και ότι δεν φοβάται τη διάσπαση, τη βλέπει τη διάσπαση. Εσείς? Καταρχάς, πάντα ακούω με προσοχή τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Σήμερα ομολογώ ότι ήταν εντυπωσιακή η συνέντευξή του για πολλούς και διαφορούς λόγους, κυρίως για όσα είπε για τον κύριο Μημαράκη. Θέλω να ομολογήσω ότι προσωπικά εξεπλάγει. Ναι, είπε ότι, δεν όφιλε να απουσιάσει, για παράδειγμα, από την κοινοβουλευτική ομάδα. Εντάξει, ο κύριο Βαρβιτσιώτη είναι από τα ιστορικά θέλει πάντα, δεν μπορώ να κρίνω να τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Προφανώς έχει τη γνώμη του και δεν χρειάζεται ερμηνεία από μένα. Τη διάσπαση εσείς τη φοβάστε, γιατί ο κύριος Ραβιτσιώτης είπε ότι τη βλέπει, δεν τη φοβάται απλώς. Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει διάσπαση. Εάν τελειώσουμε γρήγορα αυτή τη διαδικασία και προχωρήσουμε γρήγορα στη δουλειά μας, που είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον κύριο Τσίπρα, δεν θα υπάρξει διάσπαση. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Διεκδικούμε την ηγεσία ενός κόμματος. Να δείξουμε ηγετικά χαρακτηριστικά. Ηγετικά χαρακτηριστικά σημαίνει πάω μπροστά, δεν μένω πίσω. Τώρα την κατάσταση στα χέρια μου. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και εμείς. Τώρα, η κυρία Μπακογιάννη είπε χθες σε μία συνέντευξη. Να κάνω μια ερώτηση. Μου επιτρέπετε μία ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε Κυριακή. Εγώ θα απαντήσω όσες ερωτήσεις θέλετε για τα συγκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Εάν μετά μου επιτρέπετε να πω το μεγάλο θέμα για μένα της εποχής που είναι οι τράπεζες. Φυσικά. Μα το λέτε σε όλες τις συνεντεύξεις. Μα δεν ανέχομαι να έχει περάσει το ζήτημα αυτό με τις τράπεζες τόσο στα ψηλά. Ναι, αλλά τώρα συζητάμε για τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η κυρία Μπακογιάννη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, το φιάσκο της περασμένης Κυριακής, να οφείλεται σε σαμποτάζ. Υπάρχει τέτοια περίπτωση κατά τη γνώμη σας? Εγώ το αποκλείω. Δεν πέρασε το μυαλό σας καθόλου? Είδα τη δικασία και την παρακολούθησα. Πιστεύω ότι είναι η κλασική περίπτωση ανικανότητας. Επίσης η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι το 2009 έγιναν στη δική της αναμέτρηση για την εκλογή νέου αρχηγού τότε, έγιναν σημεία και τέρατα. 5 ώρες βγήκαν έξω τα μηχανήματα, υπενήχθηκε νοθεία. Άνοιξε δηλαδή ξανά το θέμα που δεν το είχε ξανακάνει η κυρία Μπακογιάννη της εκλογής του 9. Πρώτον, κατά τη γνώμη μου, ακόμα και αν το πιστεύει, πολύ κακώς το άνοιξε αυτή τη χρονική στιγμή. Όταν λέμε να πέσουν οι τόνοι και να φύγουμε μπροστά, δεν έχει νόημα να κάνουμε τέτοια κουβέντα. Δεύτερον, αν το 2009 έγινε νοθεία, η μορφή, ξέρετε που πηγαίνει, στην τότε Κέφε. Ξέρετε και στην τότε Κέφε, ο κύριος Χιούφας. Τι κατηγορεί? Κατηγορεί, λέει, τον Κώστα Καραμαλή ως πρόεδρο τότε της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Χιούφας πρόεδρο της τότε Κέφε, ότι επέτρεψαν να γίνει νοθεία. Μα με συγχωρείτε. Κάποτε πρέπει να έχουμε λίγο. Να σου δώσω μια σχετική αυτοσυγκράτηση. Λοιπόν, καταλαβαίνω. Σας άκουσα νωρίτερα να λέτε για το ίδιο θέμα σε άλλη συνέντευξη «Το Γινάτη βγάζει μάτι». Μήπως είναι βαρύ για την κυρία Μπακογιάννη αυτό? Το είπα και με πάρα πολύ σεβασμό προς την κυρία Μπακογιάννη και πρώτα είπαμε, το λέμε πολύ σεβασμό. Δεν ήταν αυτή η χρονική στιγμή για να ανοίξουμε ένα θέμα εκλογών του 9. Με συγχωρείτε. Δεν είναι αυτή η χρονική στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα? Τώρα, όσοι αγαπούμε τη Νέα Δημοκρατία, και η κυρία Μπακογιάννη αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το αμφισβητώ προς Θεού. Τώρα κοιτάμε πώς θα φύγει μπροστά η παράταξη. Όχι τώρα πώς θα γίνει να κάνουμε ο καθένας την ιστορική του αναδρομή.
Σας το με συγχωρείτε, αλλά είμαι πάρα πολύ απόλυτος. Δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε για το αν η κυρία Μπακογιάννη θεωρεί ότι την έκλεψαν το 9. Εάν θεωρεί ότι την έκλεψαν, έπρεπε να το πει το 9. Μετά την αποφάσιση λέει του Ταμείου, ούτε λάβουν να γνωρίζετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν είναι αυτό που αφορά τους Έλληνες σήμερα. Δεν είναι τώρα και η κάτι ακόμα και μετά θα πείτε για τις τράπεζες. Διατύπωσε υπαινιγμούς η κυρία Μπακογιάννη ότι οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα θέλουν να επιβάλλουν την επόμενη ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία. Έχετε εσείς που είστε ένας από τους τέσσερις μονομάχους αυτή την αίσθηση ότι κάποιοι προσπαθούν. Επειδή θα κερδίσω εγώ στο τέλος και επειδή δεν έχω πείσμα καθόλου επιχειρηματικά για άλλα συμφέροντα, σας λέω ότι δεν υπάρχει ο σκόπος. Οπότε μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πείτε για τις τράπεζες, αλλά πείτε το σύντομα. Είδατε στα σοβαρά, θα να το κάνουμε. Και επίσης θέλω. Όχι, εξαρτάται, όλα είναι σοβαρά. Και το αν θα έχει χώρα αξιωματική αντιπολίτευση ισχυρή είναι σοβαρό. Το κανάλι που ασχολήθηκε με το σκάνδαλο που έγινε την 5η να κοινοποιήσει στην Ελλάδα. Ξέρετε το μόνο κανάλι που ασχολήθηκε. Το CNBC, το αμερικάνικο. Δεν θα κάνει δίσκο κανένα κανάλι στην Ελλάδα για ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ξέρετε ότι το μερίδιο του ελληνικού δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα έπεσε από 57% στο 24%. Καλά. Εγώ άκουσα τον Νίκο Χατζηνικολάου μια στιγμή να μιλάει το πρωί μισή ώρα στην εκπομπή του για την πώληση της Finance Bank από την Εθνική. Και να εξηγεί με στοιχεία γιατί αυτό δεν πρέπει να γίνει. Και είναι τεράστια ζημιά. Ο κύριος Χατζηνικολάου είναι από τους λίγους στην Ελλάδα που ανέδειξε αυτό το θέμα. Και τον τιμά αυτό για άλλη μια φορά. Αλλά αυτό είναι τα στοιχεία. Η Εθνική Τράπεζα την κατήχε το ελληνικό δημόσιο ποσοστό 57% μέχρι την Πέμπτη και αυτό έγινε 24%. Η Eurobank την κατήχε το ελληνικό δημόσιο 35% και έγινε 2,4%. Την Alpha Bank την είχε το ελληνικό δημόσιο στην ουσία του σε ποσοστό 64% και από προχθές είναι 11%. Την Τράπεζα Πειραιώς την κατήχε το ελληνικό δημόσιο ποσοστό 67% και έχει απομείνει το 22%. Ξέρετε σε σύνολο αξίας πόσα έχουμε χάσει σε μια μέρα. Το χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημοσίου στις τραπεζικές μετοχές είχε αξία 34 δισεκατομμύρια και την Πέμπτη έμειναν 740 εκατομμύρια. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο έχασε στην ακεφαλαιοποίηση αυτή 33.300 εκατομμύρια ευρώ. Εάν υπολογίζετε εισπράττουμε από τον ένδια 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, εάν λέγαμε από φέτος για τα επόμενα 15 χρόνια δεν ξαναπληρώνεται ένδια, θα έχαμε το δημόσιο τα ίδια λεφτά από όσα έχασε την ανακοινωνία. Επειδή σας ακούω να το λέτε συνεχώς, κύριε Γεωργιάδη, και το λέτε αρκετές φορές κάθε μέρα, θέλετε πέραν των πολιτικών ευθυνών να πείτε ότι υπάρχουν και άλλου είδους ευθύνες. Εγώ ξέρω ότι αν αυτό το είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Στραβελάκη, τώρα θα είχαμε στη Βουλή τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Λαφαζάνη και τον κύριο Βαρουφάκη και τους άλλους. Και θα λέγανε να στήσουν κρεμάλες στο Σύνταγμα. Εσείς ως Νέα Δημοκρατία θεωρείτε ότι πρέπει να θέσετε κάποιο άλλο θέμα πέραν των πολιτικών ευθυνών? Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να αναδείξει αυτό το θέμα όσο περισσότερο γίνεται. Να ερευνήσει αυτό το θέμα όσο περισσότερο γίνεται και αν προκύψουν και άλλου είδους ενδείξεις, γιατί όχι να τη θέσει. Πάντως θέλω σε κάθε περίπτωση να αναδείξουμε στην ελληνική κοινωνία ότι σε μία μέρα την ακεφαλαιοποίηση που έκανε ο κύριος Τσίπρας, ο Έλληνας φορολογούμενος έχασε κοντά στα 40 δισεκατομμύρια. Και με συγχωρείτε, δεν μας περίσσευαν 40 δισεκατομμύρια για να τα χάσουμε, κύριε Σταβελάκη. Δεν μας περίσσευαν καθόλου. Και ξέρετε και ποιο είναι το και ένα θυμό μου και το μεγαλύτερο ακόμα σκάνδαλο. Και να κλείσουμε με αυτό. Ξέρετε ότι δεν επέτρεψαν στους μικρομετόχους να μπουν να αγοράσουν στις ίδιες τιμές. Αλλά μπορούσαν να αγοράσουν μόνο τα ξένα funds. Το ξέρετε αυτό. Αν εσείς είχατε μετοχές στις Eurobank, δεν μπορούσατε να μπείτε να αγοράσετε με ένα λεπτό Eurobank. Είχατε αγοράσει με 31. Ο ξένος όμως που είχε μετοχές fund πήρε το Eurobank με ένα λεπτό τη μετοχή. Αυτό το βρίσκεται λογικό? Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τσίπρα-Νετανιάχου. Ενδεχομένως να ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.